Κάπου κρυμμένο, ανάμεσα στους αγαθωτούς θάμνους, βρίσκεται ένα μικρό βασίλειο με νεράιδες και εξωτικά. Όλα τα πλάσματα που ζουν σε αυτό είναι πάρα πολύ μικρά. Είμαι ο Μπέντο Εξωτικό. Και εγώ είμαι η πριγκίπισσα Χόλι. Ελάτε, πάμε να παίξουμε. Περίμενε και εμάς. Το μικρό βασίλειο του Μπεν και της Χόλι. Η σημερινή μας περιπέτεια ξεκινάει στο νεραϊδό χωριό. Εκδρομή στη φύση με την κυρία Μπισκότο. Χαίρομαι που έχουμε έρθει πιο κουραστικό. Άκυρος ο συναγερμός, παιδιά! Είναι η Λούση! Νομίζαμε πως είναι κάποιος επικίνδυνος. Οι μεγάλοι άνθρωποι έχουν μεγάλα πόδια. Ναι, και δεν μας αρέσει να μας ποδοπατούν. Συγγνώμη που σας πάτησα, κύριε Δήμαρχε. Δεν σας είδα εκεί κάτω. Δεν πειράζει. Ευτυχώς είσαι μόνο εσύ. Δεν είμαι μόνο εγώ. Η δασκάλα μου, η κυρία Μπισκότο, θα φέρει όλη την τάξη εδώ σήμερα εκδρομή στη φύση. Πολλά μεγάλα παιδιά και μια μεγάλη δασκάλα. Δεν πρέπει να δουν τις νεράιδες. Ούτε και τα ξωτικά. Ούτε την κυρία Μάγισσα. Ούτε τους νάνους. Ούτε τον κοκκινογέννη τον πειράτη. Ναι, ναι, πολύ σωστά. Όλο το μικρό βασίλειο πρέπει να παραμείνει μυστικό. Αυτή είναι η τάξη μου. Έρχονται. Γρήγορα γυρίστε στα σπίτια σας. Γρήγορα. Κλείστε τα παράθυρα και τις πόρτες. Είναι δυνατόν να είδα μικρά παραθυράκια στα μανιτάρια. Ωραία! Μαζευτείτε όλοι, παιδιά! Μάλιστα, κυρία Μπισκότο! Εδώ βλέπουμε μερικά μανιτάρια. Σημειώστε το στα τετραδιά σας. Μανιτάρια! Κυρία Μπισκότο, τα μανιτάρια έχουν και μικρά παραθυράκια. Όχι! Λούση, παρατρίχα! Ναι, αλλά νομίζω πως τη γλιτώσαμε. Επόμενη στη λίστα μας είναι η βελανιδιά. Πάμε να βρούμε μία. Όχι, όχι. Κατευθύνονται προς το μεγάλο δέντρο των ξωτικών. Πρέπει να φτάσουμε εκεί πρώτοι. Άνθρωποι! Μεγάλοι άνθρωποι! Έρχονται προς τα εδώ. Μεγάλοι άνθρωποι! Να τι έρχονται! Κλείστε τα παντζούρια! Ωραία! Τώρα φαίνεται σαν φυσιολογικό δέντρο. Ω, κοιτάξτε, ένας μικρός ανθρωπάκος. Βρήκαμε μία. Μπορείτε να ξεχωρίσετε μία βελανιδιά από το σχήμα των φίλων της. Υπάρχουν και μικροί άνθρωποι μέσα στις βελανιδιές, κυρία. Πώς? Φυσικά και όχι. Σημειώστε τη βελανιδιά στη λίστα σας, παιδιά. Βελανιδιά! Ευτυχώς, φτηνά τη γλιτώσαμε. Ναι, πάλι καλά. Ωραία, το επόμενο στη λίστα μας είναι τα έντομα. Ελάτε από εδώ, παιδιά. Όχι, όχι, τώρα πηγαίνουν κατευθείαν προς το μικρό κάστρο. Πρέπει να φτάσουμε πριν από τα παιδιά. Περιμένετε και μένα. Παπά, παπά, έρχονται οι μεγάλοι άνθρωποι. Μεγάλοι άνθρωποι. Γρήγορα, κλείστε τα παράθυρα. Ωραία. Είμαστε καλά κρυμμένοι. Κρυμμένοι! Και τι θα γίνει με το κάστρο? Μπορεί να μην το προσέξουν. Να μην το προσέξουν! Να μην το προσέξουν! Ένα μικρό κάστρο με μία σημαία στη σκεπή. Το βρήκα. Θα εξαφανίσω εγώ το κάστρο με το ραβδί μου. Πολύ έξυπνο, Ντάντα. Γίνε αόρατο! Γίνε αόρατο! Μικρό κάστρο εξαφανίσου! Γίνε αόρατο! Γίνε αόρατο! Ένα κάστρο! Αυτό εδώ είναι το κατάλληλο μέρος για τη ζωή των εντόμων. Μου φαίνεται πως μόλις είδα ένα κάστρο και ξαφνικά εξαφανίστηκε. Oh, τι μεγάλη φαντασία που έχετε εσείς τα παιδιά! Oh, πώς? Όντως, φαίνεται πως κάτι είναι εδώ. Πιάνω έναν πύργο με μια σημαία στην κορυφή. Κυρία Μπισκότο, μπορεί να βρούμε έντομα σε εκείνο το μέρος. Ναι, δεν ξεχνάμε πως ψάχνουμε για έντομα. Κυρία Μπισκότο, βρήκα ένα έντομο εδώ. Τέλεια! Λοιπόν, ξέρει κανείς από εσάς πώς λέγεται αυτό το έντομο? Γκαστόν! Τι είπες? Ήθελα να πω Πασχαλίτσα. Πολύ ωραία, παιδιά. Σημειώστε έντομο στη λίστα σας. Έντομο! Και τώρα πάμε στη λίμνη. Νομίζω πως είναι από εδώ.
Ευτυχώς, απομακρύνονται γρήγορα από το μικρό κάστρο. Προχωράνε όμως προς το σπίτι της κυρίας Μάγισσας. Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Πώς μπορούμε να κρύψουμε την κυρία Μάγισσα, είναι τεράστια. Θα μπορούσε να προσποιηθεί πως δεν είναι Μάγισσα. Καλή ιδέα, Μπεν. Γεια σας. Γεια σας, κυρία Μάγισσα. Ακούστε, δεν έχουμε χρόνο να σας εξηγήσουμε, αλλά πρέπει να προσποιηθείτε πως δεν είστε Μάγισσα. Εντάξει, αλλά ποια είμαι τότε? Είστε απλώς μια μεγάλη καλή γριούλα. Εντάξει. Έρχονται. Να θυμάστε, είστε απλώς μια καλή γριούλα που δεν πειράζει ούτε μίγα. Εντάξει. Γεια σας. Δεν είμαι Μάγισσα, είμαι απλώς μια καλή γριούλα που δεν πειράζει ούτε μίγα. Μάλιστα, χαίρομαι που το ακούω αυτό. Εγώ είμαι η κυρία Μπισκότο. Εγώ είμαι η κυρία Μάγισσα. Το όνομά σας είναι κυρία Μάγισσα. Ναι, αλλά δεν είμαι Μάγισσα. Είμαι απλώς μια καλή γριούλα που δεν πειράζει ούτε μίγα. Πολύ ωραία. Μας λέτε το δρόμο για τη λίμνη. Ναι, όλο ευθεία από το μονοπάτι και ανάμεσα από τα δέντρα. Δεν το χάνετε. Αυτό που φοράτε είναι καπέλο μάγισσα. Ναι, αλλά δεν είμαι μάγισσα. Αλλά ονομάζεστε κυρία Μάγισσα. Ναι, και εσείς λέγεστε κυρία Μπισκότο, αλλά δεν είστε Μπισκότο. Και μια που λέμε για μπισκότα, αν θέλετε ένα σνακ, μπορείτε να πάρετε ένα κεραμίδι. Είναι πολύ νόστιμα, ξέρετε. Σας ευχαριστούμε, κύριε Μάγισσα. Γεια σας. Ευτυχώς δεν υποπτεύθηκαν τίποτα. Τώρα όμως πάνε προς τη λίμνη. Μα εκεί πέρα βρίσκεται ο κοκκινογέννης ο πειρατής με το καράβι του. Να τον προειδοποιήσουμε. Παρακαλώ, σας μιλάω, κοκκινογέννης, ο μεγάλος πειρατής. Άκουσε προσεκτικά, μεγάλοι άνθρωποι κατευθύνονται προς εσένα. Τους ακούω, δεν έχω χρόνο να κρυφτώ πουθενά. Κάνε πως είσαι ένα παιχνίδι. Ωραία ιδέα, έγινε, είμαι παιχνίδι. Με η λίμνη. Βρήκα ένα καραβάκι εδώ. Έχει και μια κούκλα μέσα. Είναι ο Κοκκινογιάννης. Ποιος είναι ο Κοκκινογιάννης? Θέλω να πω, μια κούκλα με Κοκκινογιάννη. Κάποιο παιδάκι θα το έχασε δυστυχώς. Ας το βάλουμε εδώ για να φαίνεται. Κυρία Μπισκότο, βρήκα ένα γυρίνο. Υπέροχα, σημειώστε γυρίνο στη λίστα. Γυρίνος. Φτάσαμε στο τέλος της εκδρομής στη φύση. Ελάτε, επιστρέφουμε στο σχολείο. Μάλιστα, κύριε Μπισκότο. Μπράβο σου, Κοκκινογιάννη. Δεν κατάλαβαν τίποτα απαλήτως. Έφτασα στον παρατρίχα, αλλά τα κατάφερα. Έχουν περάσει από ολόκληρο το μικρό κάστρο, αλλά κανείς δεν μας κατάλαβε. Ναι, τα πήγαμε περίφημα. Οι μεγάλοι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα πως εμείς οι μικρούλιδες ζούμε εδώ πέρα. Δεν είδαν ούτε το μεγάλο δέντρο των ξωτικών, ούτε το μικρό κάστρο. Και δεν κατάλαβαν πως η κυρία Μάγισσα είναι Μάγισσα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι πως τουλάχιστον δεν έπεσαν πάνω σε κάποιον άνω. Α, γεια σας! Τι κάνετε? Γεια σας! Πηγαίνετε σε κάποιο χορό μεταμφιεσμένων? Χορό! Θα έχει και φαγητό και τούρτες! Μου αρέσει το φαγητό! Εμείς κάνουμε εκδρομή στη φύση! Αλήθεια! Τι έχετε δει στην εκδρομή μέχρι τώρα? Έχουμε δει πολλά μανιτάρια. Και έντομα. Και γυρίνους. Μανιτάρια, έντομα και γυρίνους. Υπάρχουν πολλά ακόμη που μπορείτε να δείτε. Αλήθεια. Υπάρχουν ξωτικά και νεράιδες. Τι υπάρχει? Αυτός ο φαφλατάς θα μας μαρτυρήσει όλους. Πώς θα τον σταματήσουμε τώρα? Ξέρω, έλα μαζί μου, Γκάστον. Ναι, και τα ξωτικά ζουν σε ένα δέντρο. Σε μια βελανιδιά? Ναι, έχει πολύ μικρά παραθυράκια. Εγώ νομίζω πως είδα ένα κάστρο. Φυσικά και είδες, επειδή υπάρχει. Οι καλές νεράιδες ζουν στο μικρό κάστρο. Είναι φτιαγμένα από μικρά τουβλάκια. Υπάρχει και μάγισσα? Φυσικά, ονομάζεται κυρία Μάγισσα. Και οι νεράιδες ζουν μέσα στα μανιτάρια? Ναι, είναι το μυστικό νεραϊδοχωριό. Σταμάτα! Ε, τι συμβαίνει? Κύριε Νάνε, οι μεγάλοι άνθρωποι δεν πρέπει να μάθουν για το μικρό βασίλειο, ξέρεις. Ω, ναι, πολύ σωστά. Άφησέ το πάνω μου. Λοιπόν, όλα αυτά που σας είπα για τα μανιτάρια, τα έντομα και τους γυρίνους. Ναι!
Κρατήστε τα! Όλα τα άλλα που είπα στη συνέχεια, ξεχάστε τα! Να τα ξεχάσουμε! Ναι! Και δεν υπάρχουν ούτε μαγικοί νάνοι, ή δράκοι ή καλικάτζαροι μέσα σε αυτό το δάσος! Πολύ καλά! Ελάτε όλοι σε τάξη, παιδιά μου! Γεια σας! Γεια σας! Νομίζω πως τη γλιτώσαμε παρατρίχα τελικά! Γεια σας! Γεια σου, Λούση! Παρατρίχα! Παρατρίχα! Μα εσύ τους αποκάλυψες τα πάντα! Ναι, αλλά τους είπα επίσης να ξεχάσουν τα πάντα! Τέλος πάντων, το μικρό βασίλειο είναι ασφαλές και πάλι! Ναι, και αυτό το οφείλεται σε μένα!